Πάμε να καλωσορίσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Ιάσον Αποστολάκη, για να δούμε όχι μόνο το ζήτημα που προέκυψε, γεια σας κύριε Αποστολάκη, καλησπέρα σας, με την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών με φόντο το στρατόπεδο Γεωργούλα και την τύχη του, αλλά και τα γενικότερα θέματα της πόλης, γιατί αλίμονο αν μείνουμε μόνο σε αυτό. Αλίμονο βέβαια. Εσείς τι είπατε, ότι δεν το έχουμε ανάγκη, ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, ότι θα πρέπει τώρα πια, αφού είναι μια ελλειμμένη απόφαση, να μιλήσουμε για τα ισοδύναμα, και τι είναι αυτό που ή παρεξηγήθηκε από όσους αντιπαρατέθηκαν μαζί σας ή είχαν δίκιο να αντιπαρατεθούν μαζί σας? Κύριε Πολύζο, εμείς έχουμε δείξει αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στα κοινά του Δήμου ότι είμαστε ήρεμη δύναμη, χωρίς κραυγές και κραυγές διαμαρτυρίας, ότι πάντα τεκμηριωμένα, νυφάλια, συνομιλούμε με όλους, όλοι είναι κομμάτι της πόλης. Με αυτή τη λογική θεωρώ ότι ελπίζω να πρόκειται για παρεξήγηση και παρερμηνία δηλώσεων, διότι εμείς ως δημοτική κίνηση, εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχει ανοίξει πλέον το θέμα της πιθανής σημεία απομάκρυνσης της ταξιαρχίας πεζών αυτών, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς κόσμο, έχουμε μιλήσει με κυβερνητικούς παράγοντες, με παράγοντες του στρατού, έχουμε προσπαθήσει να εμπλέξουμε όλους τους φορείς, ανεπιτυχώς το Δήμο Βόλου, στο κομμάτι αυτό, ώστε σε πιθανή απομάκρυνση της ταξιαρχίας να έχουμε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Τι θέλω να πω? Αφενός μεν να μην επηρεαστεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και καταβαραθρωθεί, αφετέρου να δούμε το μέλλον και την πόλη την επόμενη 20ετία. Και εδώ δεν μπορώ να καταλάβω πού ήταν όλοι αυτοί οι φορείς και κυρίως ο Δήμος Βόλου όταν το 2016 τον Νοέμβριο ψηφιζόταν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πόλης, το οποίο δίνει την κατεύθυνση για την επόμενη 20ετία στην πόλη και προβλέπει εκεί χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας και μητροπολιτικό πάρκο. Τώρα εκ των υστέρων μάλλον θυμούνται όλοι ότι είναι τελικά κρίμα και επικίνδυνο να ζούμε πάντα μόνο με το στρατό σαν υποβάσταγμα της οικονομικής δραστηριότητας. Θεωρώ ότι είναι παρεξήγηση, γιατί ειδικά με φορείς με τους οποίους υπήρξε μια αντιπαράθεση η οποία δεν μας αγγίζει, γιατί πάντα είμαστε μια, όπως σας είπα, ήρεμη δύναμη που εγγυάται ενότητα στην πόλη, γνωριζόμαστε και προσωπικά. Συνεχίζουμε, θα λέμε πάντα τη γνώμη μας θαραλέα και κυρίως θα ψάχνουμε όταν κάτι στραβώνει στην πραγματικότητα. Να μην λέμε τόσο το χρόνο για την πραγματικότητα, να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Μια δημοτική κίνηση η οποία φιλοδοξεί να διοικήσει την πόλη πρέπει να έχει πλάν B και πλάν C σε οτιδήποτε συμβαίνει. Και αυτό και κάναμε. Ναι, πάντως βρεθήκατε στο στόχαστρο, γιατί πολλοί θεώρησαν, θα μου πείτε, είχε αρθρογραφήσει τις προηγούμενες μέρες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπαλής, και άλλα στελέχη της αυτοδιοίκησης, όπως ο κύριος Σταμπουλής, για το ίδιο θέμα από την πλευρά της περιφέρειας. Αλλά θεώρησαν ότι προσφέρεται ένα άλοθη σε κάτι που συμβαίνει επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, επειδή προέρχεστε από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Όποιος βάζει σε κεντρική πολιτική αντιπαράθεση το θέμα που μάξιμη ταξιαρχίας, κάνει κακό στην πόλη. Να πω το παράδειγμα το υποθετικό. Να είχαμε εκλογές σήμερα, να άλλαζε η κυβέρνηση και το ΓΕΘΑ, όπως και τώρα με υπηρεσιακή του εισήγηση, όχι κυβέρνηση, το ΓΕΘΑ για λόγους εθνικής άμυνας να συνεχίσει να επιμένει σε απομάκρυνση ταξιαρχίας. Όλοι αυτοί τι θα λέγανε? Άρα λοιπόν λέμε, για λόγους εθνικής άμυνας και για σοβαρούς εθνικούς λόγους, όταν το ΓΕΘΑ αποφασίζει κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ψάχνεις να βρεις τη λύση ώστε αυτό το φιλέτο που λέγεται οικόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία, η κρίση αυτή είναι από αποβεί ευκαιρία. Θεωρώ ότι με το κατάλληλο πλάνο υπάρχουν ευκαιρίες. Αν τελικά υπάρξει απομάκρυνση, γιατί εγώ πιάνομαι από την δήλωση του κυρίου Αποστολάκη, του συνομιλητή μου, συνομιλία υπάρχει, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος λέει ότι δεν θα υπάρξει απομάκρυνση χωρίς τουλάχιστον προσωρινά σοβαρά αντίμετρα. Μισό λεπτό. Και θα επιμείνουμε γι' αυτό. Να δούμε δύο πράγματα, γιατί ή το ένα θα συμβεί ή το άλλο, ή θα δούμε συνδυαστικά πώς θα συμβούν. Και ο απελθόν Υπουργός, ο κύριος Καμένος, μιλώντας πιο καθαρά από τον κύριο Αποστολάκη, γιατί έχει αυτές τις αγγυλώσεις του στρατιωτικού ο κύριος Αποστολάκης, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, μιλάει για ισοδύναμα. Ο κύριος Καμένος τα είπε καθαρά πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή μας. Δηλαδή είπε ότι μιλούμε για 500 οικογένειες Αμερικανών που μάλιστα θα μένουν έξω, δεν θα έχουν τα εστιατόρια, θα τα ξοδεύουν όλα τα χρήματά τους πολύ έξω. Πολύ αισιόδοξη δήλωση. Και έχουν και πολύ καλύτερες αμοιβές, εκείνη είπε. Ο κύριος Αποστολάκης είπε ψάχνουμε τα αντίμετρα κλπ. Πάνω κάτω το ίδιο πράγμα σχεδόν επιβεβαίωσε. Γίνεται έτσι. Αυτό όμως, επειδή δεν ξέρουμε τι ορίζοντα θα έχει, ακριβώς πώς θα συμβεί και αυτό, και να πάμε ή στη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου ή στην δημιουργία υποδομών για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που δεν έχουν
καλυφθεί οι ανάγκες του, οι στεγαστικές, οι εργαστηριακές, σε όλες τις άλλες υποδομές. Εγώ, ορμόμενος από την συνάντηση που είχαμε με τον πρίτανο του Πανεπιστημίου, μπορώ να πω και το ξαναλέμε και δημόσιο ότι υπάρχει εκπεφρασμένη δήλωση, δήλωση του Πανεπιστημίου ότι επιθυμεί τη δεδομένη επιφάνεια του χώρου εφόσον υπάρχει εκένωση από την ταξιαρχία. Η δήλωση του κύριου Καμένου είναι καλή, είναι καθησυχαστική, αλλά μια δημοτική αρχή, μια δημοτική κίνηση που θέλει να γίνει δημοτική αρχή όπως εμείς, και θα πρέπει να το κάνει αυτό και ο Δήμος Βόλου, που απήχε από όλη αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, θα πάει σκεφτεί την επόμενη μέρα. Θα έρθω να δω κάποια εξωματική του ΝΑΤΟ. Εάν αύριο μεθαύριο για γεωπολιτικούς λόγους αυτοί φύγουν, πάλι θα πρέπει να βρούμε ένα ισοδύναμο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και μακρινό ορίζοντα, ώστε αν κάτι στραβώσει, δεν το επιθυμώ, αλλά αν κάτι στραβώσει, να έχουμε ένα πλάνο μακροπρόθεσμο. Άρα εσείς δεν μιλάτε για πλάν B, αλλά για κυρίαρχο πλάνο, γιατί για τα άλλα είναι τα εναλλακτικά, λέτε. Μιλάω ότι μακροπρόθεσμα, πρέπει με μεταβατικό στάδιο, όχι βέβαια απότομο, θα πρέπει να δούμε έναν φορέα όπως το Πανεπιστήμιο που θα υπάρχει και μετά τη ζωή μας. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να δούμε για τα υπόλοιπα. Νιώθετε ότι προσβάλλατε τους ανθρώπους τους οποίους κατηγορήσατε ότι λαϊκίζουν με τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις τους, κύριε Αποστολάκη? Εάν προσευλήσαν, θα ζητούσαμε συγγνώμη. Εμείς δεν κατονομάσαμε κανένα φορέα, γι' αυτό και λέω ότι δεν καταλαβαίνω την αντίδραση. Μάλλον θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε ευθέως για λαϊκισμό στο Δήμο Βόλου, ο οποίος απήχε 1,5 χρόνο από την ιστορία αυτή, ψήφισε στο σύνολό του το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πόλης και σε συναντήσεις με πολιτεία και άλλους φορείς δεν έδωσε την παραμικρή παρουσία. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Από εκεί και πέρα, στην πόλη αυτή οι φορείς μένουν, οι αρχές έρχονται και παρέρχονται. Νομίζω ότι ευνοεί όλους ένα κλίμα συνένεσης, γιατί μια πόλη δεν πάει ως μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έλατε να δούμε τα υπόλοιπα. Είπατε και τώρα και το έβλεπα και σε μια τελευταία σας δήλωση, ότι πιθανό να είμαστε εμείς η επόμενη δημοτική αρχή. Τα άλλα σενάρια που παίζουν όμως σας παρουσιάζουν ως ουρά άλλων υποψηφιότητων, όχι του κυρίου Μπέου. Είμαστε μια δημοτική κίνηση και προσωπικά με εκφράζει όλη η φρασιολογία και η κίνηση με την οποία πολιτευόμαστε, ότι δεν ασχολούμαστε με σενάρια τα οποία δεν εξεφαίνονται από εμάς. Εμείς κινούμαστε στον κόσμο, είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας χρόνια τώρα. Η δημοτική κίνηση αυτή έγινε με ορίζοντα παρόντος και μέλλοντος. Δεν είναι μια παράταξη που δημιουργήθηκε τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Ενωθήκαν μερικοί άνθρωποι, βγάλαν πρόγραμμα, έχουν ιδέες και βγάλουν και την επικεφαλής. Είναι η σωστή χρονική σειρά. Αν για κάποιους λόγους κάποιοι θέλουν άλλα σενάρια, μας δεν μας αγγίζουν. Εμείς κυκλοφορούμε στον κόσμο, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και πιστεύω θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Δεν παρουσιάσατε όμως την ίδια παραδοσιακή διαδρομή. Εσείς περιγράφετε κάτι που ξεκίνησε, όπως λέτε, σε αυτοδιοικητικές βάσεις. Βεβαίως την πρώτη εκείνη ιδρυτική συνέλευσή σας στην Πολύωρη ήταν και υπουργός και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του κλπ. Αλλά κάποιος θα έλεγε δεν είναι αυτός ο παραδοσιακός δρόμος, φίλε μου Ιάσον Αποστολάκη, είναι το να πας να πάρεις το χρήσμα, την ευλογία του κόμματος. Μα ακριβώς, κύριε Πολύζο, νομίζω αν δείτε και το λογότυπο της κίνησης, το σλόγγαν μας από κάτω, λέγεται «Χρωματίζουμε την πόλη». Εμείς τη χρωματίζουμε σε πολλά επίπεδα, ακόμη και στην πολιτική συμπεριφορά. Ήταν και προσωπική μου επιλογή και της δημοτικής κίνησης να τα κάνουμε αυτή τη φορά προεκλογικά όλα διαφορετικά. Δεν θα ξανακάνουμε ό,τι κάνει οι προηγούμενοι. Αν μη τι άλλο, και καλά θα περάσουμε στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι η διεκδίκηση για τη ζωή, για την πόλη την ίδια. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μια δημοτική κίνηση με ενανικό χαρακτήρα αλλά και συμπληρωματικά με την εμπειρία που υπάρχει δεν μπορεί να μείνει στα ίδια. Νομίζω ότι τα ίδια και τα ίδια κουράσανε και φέραν τη δημοτική αρχή αυτή στο προσκήνιο. Αν και εμείς, άνθρωποι που θεωρώ ότι είμαστε στην πιο παραγωγική ηλικία της ζωής μας και το πραγματικά ζωντανό κομμάτι της πόλης, 40 χρόνια, 45, πολιτευτούμε με όρους 1970 και 80, είμαστε χαμένοι και θα μας αξίζει να ιτηθούμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Για έλατε τώρα να μου πείτε εσείς, προσδοκάτε γιατί λέτε να φύγει αυτή η δημοτική αρχή που ήρθε από την αγανάκτηση. Mm-hmm. Εσείς έχετε προσδοκία στην ίσπραξη της αγανάκτησης των πολιτών ή στην θετική ψήφο? Γιατί και η ψήφος αγανάκτησης είναι καλοδεχούμενη πάντα στην πολιτική. Καλοδεχούμενη, αλλά δεν αρκεί. Νομίζω ότι στη ζωή μας γενικά πρέπει να είμαστε αυτόφωτοι, όχι ετερόφωτοι, να μην ετεροκαθοριζόμαστε. Φυσικά κάνουμε κριτική στη δημοτική αρχή και μπορούμε να πω εδώ μερικά πράγματα τα οποία θα τα κάναμε εμείς. Κυρίως όμως πρέπει να πούμε τι θα κάνουμε εμείς. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Δεν θα αφήσουμε το Δήμο Βόλου να είναι ένα κυβέρνητο σκάφος. Ο Δήμος Βόλου έχει περιοριστεί τα τελευταία 5 χρόνια στα αυστηρά τυπικά του καθήκοντα και αρμοδιότητες. Σε όλη δηλαδή τη θητεία αυτή ο Δήμος στα μεγάλα ζητήματα ήταν απόν.
και φυσικά βγάζει κάποια πράγματα του ΦΚΕ στον αέρα σαν έργα αποσπασματικά. Δεν πήρε, για παράδειγμα, ο Δήμος Βόλου πρωτοβουλίες για το τι θα γίνει με το στρατόπεδο Γεωργούλα. Ενώ είχε ένα μπούσουλα που ήταν το κοινωνικό πολεοδομικό σχέδιο πόλης. Δεν έχει πάρει ο Δήμος πρωτοβουλίες για το λιμάνι. Έχουμε υποπαραχωρήσει των λιμανιών. Πρέπει να δούμε τι χαρακτήρα θα έχει το λιμάνι τα επόμενα χρόνια, τουριστικό, βιομηχανικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει πάρει ο Δήμος Βόλου πρωτοβουλίες, άκουσαν για τον περιφερειακό. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες. Και απήχε το διάλογο για την ηλεκτροκίνηση, η οποία ήταν από προηγούμενες δημοτικές αρχές προετοιμασμένη και διεκδικήθηκε από πάρα πολλούς φορείς και πολίτες στο να έχουμε πλέον ολοκληρωμένη τη μελέτη και ξεκινάνε τα έργα για την ηλεκτροκίνηση. Χάθηκαν ευκαιρίες πάρα πολλές. Έχουμε δηλαδή θέματα στο οποίο ο Δήμος, ο Βόλου είναι κλεισμένος στο καβούκι του, περιχαρακωμένος στις τυπικές μίνιμουμ αρμοδιότητες του νόμου. Και ξέρετε, νομίζω ότι άποψή μας είναι ότι ένας Δήμος, πέρα από τα στενά διοικητικά όρια που του βάζει ο νόμος, πρέπει να πηγαίνει και ένας Δήμαρχος τα πράγματα μπροστά, να τα προωθεί, να συγκεράζει τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης και να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι είναι θέμα Δήμου μόνο να φύγει, να μην φύγει το Γεωργούλα, για παράδειγμα. Όμως από αυτό το διάλογο, το τι θα γίνει στην ΕΕ την επόμενη τριακοντά αιτία, ο Δήμος Βόλου δεν ενδιαφέρθηκε. Και εδώ καταρρύπτει λοιπόν και το επιχείρημα του αποτελεσματικού Δημάρχου. Επιθητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν έχει ξεκινήσει ένα δικό της έργο ΕΣΠΑ. Να σχεδιάσει, να οργανώσει, να εντάξει και να υλοποιήσει ένα έργο ΕΣΠΑ. Κρεμάστηκε μόνο από τις ουρές των προηγουμένων. Μα το λέτε όμως παραμονές της παρουσίασης του προγράμματος για το Μουσείο της Αργούς που θα γίνει την Δευτέρα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα μου δίνεται. Ο Δήμαρχος λέει ότι αυτό που δεν κάναν όλοι οι προηγούμενοι το κάνουμε εμείς. Να θυμίσω στον κόσμο. Λέω γιατί αυτή είναι η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Και πρέπει να απαντάμε. Για να θυμίσω στον κόσμο ότι υπήρχε έτοιμος, τελειωμένος διεθνής διαγωνισμός για το Μουσείο της Αργούς, για λόγους που η ίδια Δημοτική Αρχή πρέπει να μας πει. 4 χρόνια στο συζητάρει η κατοχήρωση του διαγωνισμού. Και ο Δήμος Βόλου είναι που έχει αποκαλέσει την αργό ψαρόβαρκα. Τώρα ξαφνικά βγάζει την προηγούμενη μελέτη και βραβεία από το Συρτάρι 3 μήνες πριν τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι, αυτό είναι λαϊκίστικο και δεν το παίρνω πίσω, τότε τι να πω άλλο. Είχαμε ένα κάρο προγράμματα αστικών αναπλάσεων, τα ΣΒΑΚ τα λεγόμενα, τα οποία ο Δήμος Βόλου δεν τα έχει προχωρήσει. Εκεί λοιπόν λέμε ότι σε όλα αυτά έχει πάρει βαθμό κακό έως πάρα πολύ κακό η Δημοτική Αρχή. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε ότι πέρα από την καθημερινότητα, στην οποία επίσης και η κοινωνική πολιτική απέτυχε η Δημοτική Αρχή, πρέπει ο Δήμος Βόλου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου όλοι οι φορείς της πόλης να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα, γιατί η πόλη δεν περιμένει. Η Λάρισα, τα Τρίκαλα κάνουν άλματα μπροστά. Στη Λάρισα έχουν τηλεϊατρική, για παράδειγμα. Και εμείς ακόμα εδώ πέρα δεν έχουμε ένα WiFi όπως μας είχαν υποσχεθεί. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια κομβική ιστορική στιγμή για την πόλη 2019. Τα επόμενα 10-15 χρόνια συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Εκδοτικός οίκος της Μαγνησίας είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα της προάλλες σχετικά με την ψηφιακή εποχή, στην οποία ψηφιακή εποχή νομίζω δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Δήμος Βόλου τι συμβαίνει και τι πλεονεκτήματα θα έχουμε ώστε να γίνουμε μια έξυπνη ή πολύ ευφυής πόλη. Μάλιστα. Για ελάτε να μας πείτε τώρα τον δικό σας οδικό χάρτη, διότι οι άλλες παρατάξεις, Μπέου, Καπούλα, Ριζόπουλου, έχουν κάνει παρουσιάσεις του μισού ψηφοδελτίου. Από εσάς πότε περιμένουμε? Εμείς είχαμε ένα αρχικό σκοπό να, εφόσον ξεκινήσαμε αργότερα από αυτές τις παρατάξεις, να έχουμε ένα, και το κατορθώνουμε, θα φανεί τις επόμενες μέρες, ένα άνοιγμα στο ψηφοδέλτιο. Υπήρχαν κάποια σενάρια, δεν λέω από σας αλίμονο, από κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης, αυτές είναι πληροφορίες στο αλίμονο, αλλά θα διαψευστούν, ότι έχουμε ένα αυστηρά κομματικό ψηφοδέλτιο. Οργανωθήκαμε λοιπόν καλά και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ψηφοδέλτιο σε αριθμό πάνω από ό,τι θα έχουν ανακοινώσει οι προηγούμενοι. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες 15 μέρες, στο οποίο θα δείτε ότι πάνω από το 50% είναι άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς χώρους, πολύ πέραν και πολύ πιο κεντρώα του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα φανεί στην πράξη ότι αν υπάρχει ένα δημοτικό ψηφοδέλτιο που θα είναι όσο πιο πλατή γίνεται, θα μπορούσε να είναι και πιο πλατή, αλλά δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες για λόγους που όλοι ξέρουμε, θα είναι το δικό μας. Και θα είναι στην πράξη ένα ψηφοδέλτιο το οποίο μπορεί να ενώσει και τον κεντροδεξιό και τον αριστερό πάνω εσείς σε αυτό. Εσείς το αποκλείετε να ενσωματώσετε τον κύριο Παπαδούλη, για παράδειγμα, μέχρι τέλους? Εμείς είχαμε πει καταρχάς ότι και κλεισθένη να μην είχαμε.
και να μην είχαμε απλή αναλογική, είμαστε υπέρ των συνεργασιών, είναι στο DNA μας η συνεργασία. Η λέξη μαζί δεν είναι τυχαία. Τώρα, εάν στο επόμενο διάστημα υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις, καλοδεχούμενες είναι για να ξέρει και ο κόσμος πώς μπορεί να διοικηθεί η πόλη την επόμενη μέρα. Θέμα επικεφαλής βέβαια έχει κλείσει και προχωράμε για συνεργασίες στο δεύτερο γύρο. Έχει κλείσει και στον χώρο σας. Όσοι δυσαρεστήθηκαν από αυτό, γιατί είχαν τις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες. Εμείς θα σας πλαισιώσουν στο τέλος, στον όπου έχουν υποχωρήσει οι μικρότητες, οι ενοχλήσεις. Και προσωπικά και η δημοτική κίνηση, τα στελέχη μας και τα μέλη μας ποτέ δεν εμπλακήκαμε σε τέτοιες μικροπολιτικές καταστάσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει συγχαθεί, θα ήθελα να πω καλύτερα, τους διαγωνισμούς για καρέκλες κτλ. Εμείς είχαμε μια δημοτική κίνηση 215 μελών που ομόφωνα συνολικά από τον επικεφαλής τον τωρινό μέχρι το πιο πρόσφατο μέλος κάναν μια επιλογή αυτοδιοικητική, είναι δεν είναι μέλη ενός πολιτικού χώρου. Από εκεί πέρα είναι θεμητό για μας και για όλους να υπάρχουν συγκλήσεις για να διοικηθεί η πόλη την επόμενη μέρα, κύριε Πολύζο. Εκεί είναι το μεγάλο στίχημα, γιατί είναι ένα ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Όταν έχει τσακωθεί με όλους, ακόμα και με τον εαυτό της, πώς θα διοικηθεί η επόμενη μέρα. Εκτός κι αν, όπως αστεία ακούγεται, θα πάρει 50%, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Μάλιστα. Η εποχή απαιτεί συγκλήσεις και συνεργασία. Λοιπόν, μας λέτε ότι μέχρι τις 15 του μηνός, πρωτομηνιά σήμερα, μέχρι τις 15 του μηνός, θα δούμε τον μεγαλύτερο αριθμό των υποψηφίων συμβούλων σας. Ευχαριστώ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά στη διάθεση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το μεσημέρι της Δευτέρας.